τίποτα. Πού να δεις τι πέρασε ο Νίνο στην αρχή της καριέρας του από τον Ηλία Ψινάκη. Πήγε καλεσμένο στο Έλεος προχθές και είπε τον πόνο του. Δεν έγινα πολύ γνωστός, πολύ γρήγορα. Το θυμάμαι, ήμουν εκεί και αυτό και... Το έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι όλοι να στέλνουν. Σε κόβαμε το ρούβα. Τότε όταν πρωτοβγήκαμε, μας πηγαίναν σε διάφορα event. Εγώ είχα πάει με τον Γιώργο Λεβέντη σε ένα event. Είχε 20 κάμερες εκεί στη γωνία και γύρω-γύρω κόσμο κτλ. Και μόλις μπήκαμε μέσα στο event, οι κάμερες σαν να μπερδεύτηκαν λίγο. Πήγαν να γυρίσουν προς εμένα οι κάμερες. Γιατί τότε έκαιγε αυτό το θέμα, τέλος πάντων. Αλλά ο Ηλίας μόλις είδε αυτή την στροφή που πήγε να γίνει, το μάζεψε όλο. Το έβλεπα εγώ αυτό σαν παιδί. Το μάζεψες προς το ρουβά. Βέβαια, ναι, προς τον Νίνο. Έκοψε, έκοψε. Σκυλί. Σιγά μην την αφήσω. Το έκοψε. Να μας πάρει την παράσταση. Αλλά πέρασα και μπήκα εκεί. Ναι. Και δεν μας άφησε ούτε να χαιρετιστούμε με το Σάκη τότε. Και η πιθανότητα να πας Κριτή σε talent show, θα γούσταρες. Θα πήγαινες. Από το 2010 και μετά. Που ξεκίνησαν να έρχονται τα talent show με μια άλλη μορφή. Σε ένα ραντεβού για το αν θα ήμουν εγώ Κριτής σε ένα από αυτά τα talent show, είχα ένα φίλο μέσα στο συμβούλιο, ο οποίος άκουσε όλο αυτό που θα σου πω. Έπεσε το όνομα μου στο τραπέζι και λέει: «Παιδιά, ο Νίνο κάνει, ας πούμε, για να τον προτείνουμε σαν Κριτή». Ναι. Ναι. Και λέει ο επικεφαλής εκεί του ραντεβού, λέει: «Παιδιά, μου ξαναπεί τον Νίνο, ο Νίνο έχει χαζέψει. Μιλάει με κάρτες». Τι σημαίνει μιλάει με κάρτες, δεν καταλαβαίνω. Πεινάω. Έλα ρε. Ναι, πείτε κάτι. Ότι έχει χαζέψει από τι δηλαδή. Τον έχουν κλειδωμένο και δεν, όταν είχα αποσυρθεί λίγο. Μετά το 2010 έγινε αυτό, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα τη χρονιά για να μην... Ναι. Οπότε λέει μου ξαναπείτε αυτό το όνομα. Ο φίλος μου εκεί βγήκε από το ραντεβού και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Ξέρετε, άκουσα μόλις τώρα». Ότι σε έχουν κλειδωμένο και ότι μιλάς με κάρτες και ότι... Λέω ποιος ήταν αυτός, μου είπε ποιος ήταν αυτός. Δεν έκανα κάτι για να χαλάσω αυτή τη φήμη των ραντεβού. Άρα λες ότι οπότε δεν αυτό... έχω δεχτεί πολλές προτάσεις. Του ότι δεν είσαι καλά. Που λέγαμε πριν ότι ο Ηλίας με έκοβε πριν. Ναι, ναι. Ο στρατός του Ηλία έκοβε. Ναι, 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 ναι. Το ίδιο πράγμα γίνεται συνέχεια. Μόλις πάει να μπει κάποιος, αν δεν σου επιτρέψουν δεν μπαίνεις. Παιδιά, εντάξει, αυτό με το Ψινάκι το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτοί που το μετά... Το άλλο είναι μεγάλη αποκάλυψη. Το άλλο όμως, ότι λένε για έναν άνθρωπο. Ναι. Που εγώ φαντάζομαι ότι αυτός κάπου το άκουσε. Ναι. Δηλαδή, ναι, κάποιος ξεκίνησε να δημιουργεί μια ιστορία ότι δεν είναι καλά ο Νίνο, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Και τον έκοβαν από δουλειά. Ο φίλος του, γιατί, αφού ήταν στο τραπέζι, γιατί δεν είπε όχι, εγώ με τον Νίνο επικοινωνώ. Μπορεί να το είπε και να μην το πίστεψε. Ποτέ δεν ξέρει. Η θέση του καθενός είναι περίεργη. Πάντως ο Νίνο είναι ένα παιδί. Το οποίο έχει σταθεί πάρα πολύ, ειδικά σε συναδέλφους και φίλους του, όταν είχε κάποια θέματα ο Λάμπης Λιβιεράτος στην δεκαετία. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον είχε στηρίξει. Η καριέρα, η ανάσταση της καριέρας του Θοδωρή Φέρη οφείλεται στον Νίνο. Ο Νίνο τον βοήθησε, του δώσε τραγούδια, τον στήριξε και τον πήγε και σε εταιρεία ο ίδιος. Δηλαδή... Και ό,τι και να λέμε, παιδιά, έχει ο Νίνο είναι στα ρούμπα. Πώς το κάνει. Βλέπεις αυτή τη... Ορίστε, δες αυτή τη φωτογραφία. Και άφωνος να ήταν, στα ρούμπα θα ήταν. Είναι κατά τον γεννιούνται. Στο Ρωμαίο που τραγουδάει, έχει εμφάνιση, κάνει εμφάνιση Μάικλ Τζάκσον, φοράει τα γάντια, φοράει τα τζάκετ. Είναι καταπληκτικός, φοβερά ταλαντούχος και φοβερός συνθέτης. Και γράφει πέρα. Και τώρα που είδαμε τον